Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 57, Narrative. Η πρώτη μνήμα περισημείωση στην ελληνική ιστορία εγένετο εις τα βυζαντινά χρονικά του Μεσαίωνος. Επρώτε βυζαντινέ σημαίε περιγράφονται ως λευκέ, με έναν κιανούν σταυρόν στο κέντρο και τέσσερας χρυσάς ακτίνας, εστραμμένας προς τα σεκατέρωθεν γωνίες, και καταλήγουσας εις το γράμμα Β, το οποίο εσήμαινε την λέξη «Βασιλεύς των Βασιλέων». Το κύριον έμβλημα της ελληνικής σημαίας καθ' όλη την περίοδο των χριστιανικών χρόνων ήταν ο Σταυρός, σύμβολον πίστεως και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως υπό των Τούρκων, σημείον ελπίδος για την εθνική ανάσταση. Κατά το διάστημα του πολέμου της ελληνικής ανεξαρτησίας, ο οποίος ήρχισε το 1821, σημαίε υιοθετήθησαν υπό πολλών επαρχιών και αρχηγών ως σύμβολο του αγώνος για την ελευθερία. Εσημαία αυτέ, αν και έφεραν όλε το σημείο του Σταυρού, διέφεραν ως προς την ποικιλία σχεδίων, είχαν δε μόνον τρεις χρωματισμούς, των γιανούν, των λευκών και των ερυθρών. Η ελληνική σημαία, ως είναι σήμερον, υιοθετήθη κατόπιν αποφάσεως της Εθνικής Συνελεύσεως της Επιδαύρου το έτος 1822. Εις των χρωματισμών της και σχέδιων ελαχίστη συμβολική ερμηνεία δίνεται να αποδοθεί. Εκείνο όμως το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον είναι η εκπληκτική της ομοιότης προς το οικόσημον μιας βυζαντινής οικογενείας Καλέργη, η οποία εθεωρεί το απόγονος του αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Εις το οικόσημον αυτό υπήρχαν ήδη εναλλασσόμενε γραμμέ χρώματος κιανού και λευκού και ο ίδιος λευκός σταυρός επί του κιανού τετραγώνου του ευρισκομένου εις την άνω αριστεράν γωνία του. Το οικόσημον δε αυτό είχε επίσης ως σύμβολο την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Η ελληνική σημαία ηχαιρετίστη κατά το πρώτον υπό των στόλων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας τον Φεβρουάριο του έτους 1828, ημέραν αποβιβάσεως του πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννου Καποδίστρια εις Ναύπλιον, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδος. This is the end of Unit 57.